Να μην συνηθίσει ο κόσμος στις εικόνες με τους νεκρούς πρόσφυγες, δηλώνει το ΠΑΜΕ Εύρου μετά και την πρώτη άφιξη προσφύγων στην περιοχή από τη θαλάσσια οδό. Το ΠΑΜΕ καλεί τον κόσμο να αντιδράσει, ζητώντας τελικά να πάψουν οι πόλεμοι. Εμείς καλούμε τον κόσμο να μην συνηθίσει αυτή την εικόνα. Καλούμε να αγωνιστούμε πραγματικά για τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα. Δεν φτάνει μόνο να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, αν δεν συνοδεύεται από έναν αγώνα που μπορεί να είναι μακροχρόνιος, μπορεί να είναι σκληρός, αλλά χρειάζεται να γίνει και να αναδεικνύονται οι υπεύθυνοι που δημιουργούν τα ζητήματα της προσφυγιάς, τα υπεύθυνοι που δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση και στα σύνορά μας και γενικότερα. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από την πολιτική που ασκείται και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το διαμελισμό που προσπαθούν σε χώρες που περνάνε αγωγή, περνάνε τα πετρέλαια, τα φυσικά αέρια κτλ. Για να φτιάξουν τα δικά τους, να καλύψουν τα δικά τους συμφέροντα, συμφέροντα των μονοπωλίων των εκάστοτε χωρών. Εν τω μεταξύ και το ΠΑΜΕ συγκεντρώνει βοήθεια για τους πρόσφυγες, προσπαθώντας να δείξει την αλληλεγγύη τους σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Εμείς που έχουμε πάρει πρωτοβουλία και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον τρίτο όροφο του εργατικού κέντρου, που είναι το γραφείο του Σωματείου Οικοδόμων, όπου μπορεί όποιος θέλει να φέρει τρόφιμα και άλλα είδη που έχουν να κάνουν με υγιεινή κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο να δείξουν αλληλεγγύη μας, αλλά και να διεκδικήσουμε συνολικά και να πετύσουμε μέτρα ανακούφισης που δεν φτάνει να εκφραστεί μόνο από την αλληλεγγύη, αλλά χρειάζεται η ίδια η πολιτεία να πάρει αυτά τα μέτρα, όπως για να σταματήσει και αυτό το δράμα με τους πρόσφυγες.